Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την υπομονή σας, γιατί είναι να σας αλλάξω αμέσως μετά να σας διαδεχτώ στο Προεδρείο. Ως κόμμα θεωρούμε πως τα ζητήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της πρόληψης χρειάζεται να αποτελέσουν προτεραιότητα της μαζικής αγωνιστικής διεκδίκησης του εργατικού και λαϊκού κινήματος για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, μαζικές προσλήψεις προσωπικού σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας, σύγχρονο και επαρκή εξοπλισμό για απολύτως δωρεάν έγκαιρη, ασφαλή, πλήρη αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Και ακριβώς το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις μαζικές και πολύμορφες κινητοποίησεις των εργαζόμενων υγειονομικών, την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων και τις διεκδικήσεις τους, μαζί με τους άλλους εργαζόμενους και τους φορείς του λαϊκού κινήματος. Αυτό απαιτούν τα αποδεκατισμένα δημόσια κέντρα υγείας, για παράδειγμα, από βασικές ιατρικές ειδικότητες, η ελλείψη στοιχειώδους ιατρικού εξοπλισμού, το ελλιπές σε αριθμό και γυρασμένο ιατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, η ελλείψη νοσηλευτικού προσωπικού που εξαναγκάζεται σε διπλοβάρδιες, ο εξαναγκασμός των ασθενών σε περιπλάνηση ανά την Ελλάδα ακόμα και του παιδικού πληθυσμού, ακόμα και για τρέχουσες, απλές εξετάσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της χώρας. Και όλα αυτά και άλλα, πολλά, την περίοδο της καινοτομίας και της ψηφιακής επανάστασης, να απαιτείται δηλαδή εσωτερική μετανάστευση. Έτσι, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για μέτρα βελτίωσης είναι ανυπόστατες, αφού όλα τα μέτρα έχουν ως προϋπόθεση να μην αντιστρατεύονται τα κριτήρια της καπιταλιστικής ανάπτυξης και οικονομίας, της οποίας βασική συνιστόσα είναι η όσο γίνεται μεγαλύτερη συμπίεση της τιμής της εργατικής δύναμης. Επομένως, και όλα όσα σχετίζονται με τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση, ανεξάρτητα τον διαχειριστή και τον τρόπο διαχείρισης αυτής της πολιτικής. Στόχος, η ελαχιστοποίηση των δωρεάν παροχών στα λεγόμενα βασικά πακέτα, η μείωση των κρατικών δαπανών και αύξηση της ατομικής ευθύνης πληρωμών για μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε υγεία, φάρμακο και άλλα. Έτσι, για παράδειγμα, με βάση και τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας, η κατανομή της δαπάνης στην υγεία, στην κατανομή δαπάνης για την υγεία, το κράτος συμμετέχει με 30,4%, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες είναι 69,6%. Επιμεριζόμενες σε άμεσες πληρωμές, δηλαδή κατά 37,8%, και έμεσες μέσω των ασφαλιστικών ταμείων που αιμοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των εργαζομένων κατά 31,8%. Αυτή ακριβώς η κατανομή δαπανών στην υγεία αντανακλά την πολιτική περιορισμού της κρατικής δαπάνης και την ανάληψη μεγαλύτερου βάρους από το λαό. Πού οφείλονται οι αυξημένες δαπάνες του λαού? Στις περιορισμένες παροχές του ΕΟΠΗ, δείτε το πληρώνει ο κόσμος για τις διαγνωστικές εξετάσεις, για φυσικοθεραπευτικές πράξεις, για την επιβολή συμπληρωμών, για τη στοματική του υγεία, για τον προγεννητικό έλεγχο, ή αντίστοιχα στις θεσμοθετημένες παροχές του ΕΟΠΗ που δεν ικανοποιούνται στις δημόσιες δομές, εξαναγκάζουν το λαό να πληρώνει επιπλέον ποσά στον ιδιωτικό τομέα για αποκατάσταση, για διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες, χειρουργία, ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και ο κατάλογος είναι μακρύς. Συγχρόνως, μέσα στο πλαίσιο της διαχρονικά εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής από όλες τις κυβερνήσεις, όπως και τη σημερινή, ενισχύονται οι επιχειρηματικές μονάδες του δημοσίου, δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία, ως αυτοτελείς οικονομικές μονάδες, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη, γιγάντωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην υγεία σε επίπεδο ομίλων που κερδοφορούν πάνω στις ανάγκες του λαού. Αυτή την κατεύθυνση υπηρετεί και ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024, όπως και όλοι οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί. Την υποταγή δηλαδή των μέτρων και στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, στην τήρηση των δημοσιονομικών στόχων και όχι με προτεραιότητα τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Ζήτημα που αποτελεί βασικό σημείο συμφωνίας όλων των κομμάτων που συμφωνούν στρατηγικά με αυτήν την ανάπτυξη, ανεξάρτητα τη φρασιολογία που χρησιμοποιούν ή τις όλο και λιγότερες επιμέρους διαφοροποιήσεις. Έτσι, αντί για παράδειγμα να μπαίνει ως προτεραιότητα η ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό των δημόσιων μονάδων υγείας, το βασικότερο πρόβλημα λειτουργίας τους αυτή τη στιγμή, τι επικρατεί?
το κριτήριο των αντοχών της οικονομίας. Όμως αυτό το κριτήριο δεν βελτιώνει, αλλά αντίθετα επιδεινώνει την τραγική και επικίνδυνη υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας. Θα συνεχιστεί η πολιτική της κινητικότητας των υγειονομικών, η αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών, η παράταση του εργάσιμου βίου και η αξιοποίηση συνταξιούχων, οι διπλοβάρδιες των νοσηλευτών, η υπερεφημέρευση των γιατρών και άλλα πολλά. Με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών προς τους ασθενείς αλλά και των όρων δουλειάς των υγειονομικών. Αντίστοιχα, η κρατική χρηματοδότηση, το μόνο που εγγυάται είναι ότι η κατάσταση των δημόσιων μονάδων υγείας όχι μόνο δεν θα μείνει σταθερή στα σημερινά απαράδεκτα επίπεδα, αλλά θα επιδεινωθεί περαιτέρω. Αντίστοιχα, στο φάρμακο, με δεδομένη τη σταθερή δημόσια δαπάνη, η κατάσταση αυτή για τους ασθενείς θα συνεχίσει να προκαλεί μεγάλη οικονομική αιμορραγία, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια ανελαστική δαπάνη. Για δε το επόμενο διάστημα, η πρόβλεψη είναι πως θα υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης για τους ασθενείς, διότι εξελίσσεται ο σχεδιασμός ένταξης καινοτόμων φαρμάκων αναγκαίων, που θα προκαλέσουν αύξηση της δαπάνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να διατηρηθεί η δημόσια δαπάνη σε σταθερά επίπεδα, θα υπάρξει πιθανόν συνδυασμός μέτρων απένταξης φαρμάκων από την αποζημιούμενη λίστα του ΕΟΠΗ ή αλλαγή των ποσοστών συμμετοχής των ασθενών με διάφορους τρόπους. Όμως την ίδια ώρα που για τους ασθενείς προϊονίζεται περαιτέρω επιβάρυνση, για τους φαρμακοβιομήχανους προβλέπεται τζάμπα χρήμα για επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη μέσω της απαλλαγής, μέσα της απαλλαγής από το clawback και το rebate, διαμορφώνοντας το έδαφος για την αποζημίωσή τους και την κερδοφορία τους. Να λοιπόν για ποιους καίγεται η κυβέρνηση και τάζει να δώσει επιχειρηματικά και επενδυτικά κίνητρα. Στους φαρμακοβιομήχανους, που μπορεί να τους χορηγήθηκαν, όπως διατύπωσε πριν λίγο διάστημα ο Υπουργός, έως τώρα, τα προηγούμενα χρόνια έως τώρα, 15 δισεκατομμύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου για να επενδύσουν. Επενδύσεις όμως δεν γίνανε. Τώρα όμως τι τους λέτε? Τους λέτε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη με εργαλεία την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία, μέσω της αύξησης των ΕΠ, των επενδύσεων στην καινοτομία, που όμως προϋποθέτουν το χτύπημα των λαϊκών αναγκών και στη λαϊκή φαρμακευτική περίθαλψη. Να γιατί ο Υπουργός, η κυβέρνηση, θεωρείται επίτευγμα τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης από τη σπατάλη των 7 δισεκατομμυρίων στο νοικοκύρημα των 2 δισεκατομμυρίων, για το οποίο τα προηγούμενα χρόνια τσακωνόσασταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος έχει συμβάλει περισσότερο στη μείωσή της. Τόσο λοιπόν στα ζητήματα της υγείας, όσο και του φαρμάκου, αλλά και άλλων τομέων, αναδεικνύεται η χρεοκοπημένη αντίληψη ότι η επίτευξη των στόχων της καπιταλιστικής ανάπτυξης και οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, θα είναι προς όφελος και των εργαζομένων στην υγεία, αλλά φυσικά και των αναγκών των ασθενών. Αλήθεια, με τα εργαλεία της επιχειρηματικότητας δεν καθορίστηκαν οι αναδιαρθρώσεις στον τομέα της υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον σε βάθος 30 και πλέον ετών? Αυτές δεν ήταν που διαμόρφωσαν τη σημερινή απαράδεκτη επικίνδυνη κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας? Μια κατάσταση που ο λαός μας πλήρωσε με χιλιάδες νεκρούς στην πανδημία, αλλά και στις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία, που οι τεράστιες ανεπάρκειες στην υγειονομική περίθαλψη, την επιδημιολογική και το τονίζω επιτήρηση και άλλα, ήρθαν με μεγαλύτερη σφοδρότητα στην επιφάνεια, αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την εγκληματική πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή, απέναντι στην υγεία του λαού και της Θεσσαλίας. Μία πολιτική που ζυγίζει τις ανάγκες του λαού με τη λογική κόστος-οφέλους. Μάλιστα, κάνετε και προσπάθεια εξοραϊσμού του συστήματος που υπηρετείτε, αφού ο Υπουργός πριν πάλι λίγο διάστημα δήλωσε, μιλώντας για την υγεία ως κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο από όλους, και από την άλλη πλευρά η υγεία ως επιχειρηματικότητα, θέλοντας να πείσει πως είναι προτεραιότητες που στον καπιταλισμό τρέχουν ταυτόχρονα αλλά όχι παράλληλα. Όμως για την ακρίβεια θα του λέγαμε πως πάνε αντίθετα, αφού στη μία λωρίδα βρίσκεται η υγεία ως κοινωνικό αγαθό και στο αντίθετο ρεύμα η υγεία ως επιχειρηματικότητα. Γιατί εντός αυτού του, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, γιατί εντός αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση αποτελούν εμπόδιο στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων. Και γι' αυτό συνεχώς διευρύνεται η απόκληση από τις δυνατότητες που διαμορφώνουν οι εξελίξεις στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στο σχετικά πολυάριθμο εξειδικευμένο
εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και αντίστοιχα στην ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών του λαού. Το λέμε ξεκάθαρα. Ο λαός έχει μπροστά του δύο δρόμους. Το δρόμο που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αγαθών, των αναγκών, ή το σημερινό που αντιμετωπίζει την υγεία, το φάρμακο ως εμπόρευμα. Από την έκβαση λοιπόν αυτής της αντιπαράθεσης θα κριθεί και η κατάσταση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Είναι εφικτό, αρκεί ο λαός να το αποφασίσει. Στο χέρι του είναι.